1950 έως 1962, κάθε πρωινό, Πιλάλης, δικηγόρος Πιλάλης, δικηγόρος Αργυρόπουλος, δικηγόρος Βέρης και Κωστής Στεφανόπουλος. Το τραπέζι ήταν, το δικαστήριο άνοιγε στις 9 και από τις 8 πίνανε τα καφεδάκια. Έχω να θυμηθώ για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος επί 12 χρόνια μου έζησε την οικογένεια. Να σας πω πώς. Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα μου έδινε φακελάκι με χρήματα. Ο Κωστής. Ο Κωστής ο Στεφανόπουλος. Ποιος χωρίς τη ψυχούλα του, ο Θεός να τον εβάλει δίπλα, γιατί ήταν λεβέδης άντρας. Επί 12 χρόνια σας λέω. Γιαννάκης Στεφανόπουλος. Ηλικία. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε. 89-90. Ήμουνα νέος και εγώ τότε. Νέος και εκείνος. Ποιος χωρίς τη ψυχούλα του. Και σας λέω, ο πιο κουβαρδάς που πέρασε από το Βουγιουτρέ και ένα άλλο, ήταν δεινός κολυμπητής, δεινός μπιλιαρδόρος, Βουγιουτρέ, και δεινός σκακιστής. Έπαιζε και σκάκι. Mm-hmm. Αυτά όλα τα θυμάμαι γιατί είμαι μεγάλος ηλικία. Δεν ξέρω οι άλλοι, είναι πιο μικροί. Mm-hmm. Εγώ, επειδή τα έζησα, σας λέω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γεννιέται. Μετέπειτα ποιο... είχατε επαφές μαζί του. Βεβαίως. Είχατε. Και στο γραφείο του πήγαινα mm-hmm. και όταν γύρισε από... που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω φωτογραφία. Εγώ, mm-hmm. ο συγχωρεμένος και ο κύριος Γεωργόπουλος. Μάλιστα. Τον φέραμε στο. Είχε έρθει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Mm-hmm. Κάναν τα εγγένεια. Δεν έκλεισε ποτέ η πόρτα του, λοιπόν. Ποτέ.